Νίκος Αθανασίου στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού και με τα γραφικά μπόλικα σήμερα, αλλά και αγωνιστικά, καθώς ολοκληρώθηκε η προετοιμασία, αν δεν κάνω λάθος, για την αυριανή ευρωπαϊκή πρεμιέρα με την Πότεφ. Νικόλα, καλησπέρα. Γεια σας κύριε, τι κάνετε? Καλά είμαστε, εσύ? Σε θυμήθηκα πάντως σήμερα. Γιατί? Μόλις άκουσα το όνομα, λέω αυτό που είπες, ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει μεν αργήσει, αλλά όλα δείχνουν ότι θα πάρει πολύ καλούς παίχτες, έτσι. Εντάξει, ξέρεις τι γίνεται, ανάλογα από το ποια σκοπιά θέλεις να το δεις. Δεν υπάρχει μόνο μαύρο και άσπρο, υπάρχει πάντα και το γκρι. Συμφωνώ. Ειδικά στον αθλητισμό και στις επιλογές των ομάδων, τόσο μάλλον σε μια μεταγραφική περίοδο. Προφανώς το έχουμε συζητήσει, το έχουμε πει 1.000.000 φορές όλες τις προηγούμενες μέρες, ότι ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να έχει πάρει ήδη έναν εξτρέμ. Το ζητούμενο τώρα, αυτό που συζητάμε σήμερα όμως, είναι κάτι διαφορετικό, γιατί έχουμε κάτι χειροπιαστό στα χέρια μας. Και αυτό είναι η συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Γαλατασαράι για την αγορά του ΠΕΤΕ, του 24χρονου Βραζιλιάνου εξτρέμ. Αγορά, είπες, έτσι? Ναι, είναι αγορά. Αν δεν κάνουμε κάποιο φοβερό και τρομερό λάθος, είναι αγορά, να δούμε τι και πώς τις επόμενες ημέρες και πού έφτασε αυτή η μεταγραφή. Εγώ υπενθυμίζω ότι η Γαλατασαράι τον είχε αποκτήσει ως ελεύθερο από την Σαχτάρ, καθώς. Λόγω του ειδικού καθεστώτος, ας πούμε. Υπάρχει ένα ειδικό, μπράβο, πολύ σωστά, υπάρχει αυτό το ειδικό καθεστώς στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Το τζίμπησαν τον παίχτη εκεί, τους πήγε στα δικαστήρια η Σαχτάρ και βρέθηκε μια έτσι λύση με τη βοήθεια της UEFA και έδωσαν 2,5. Ναι, δεν θα πω χρυσή τομή, δεν το λες ακριβώς χρυσή τομή. Λίγα δώσανε. Αλλά ναι, μια μέση. Ναι, σίγουρα. Τους ρίχανε λίγο, νομίζω, τους Ουκρανούς, γιατί όπως και να έχει, μιλάμε για ένα παιδί το οποίο στον πρώτερο ποδοσφαιρικό του βίο έκανε εξαιρετικές σεζόν με τη Σαχτάρ, έκανε καλές σεζόν με τη Λιόν, δεν κατάφερε να πιάσει στη Λέστερ, και είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, το καταλαβαίνουμε όλοι, η Premier League, ειδικά για ένα ποδοσφαιριστή με τα χαρακτηριστικά του ΤΕΤΕ, ο οποίος είναι λίγο πιο τσιμπητός, να το πω έτσι, για να συνεννοηθούμε, ένας παίκτης πολύ καλός, ένας εναντιονός, ένας παίκτης που πάει πολύ στην τρίπλα, ένας ποδοσφαιριστής που έχει μια επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα, πάρα πολύ γρήγορος, και γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι απόλυτα συμβατός σε αυτό το οποίο ζητούσε και αναζητούσε ο Παναθηναϊκός του Ντιέγο Αλόνσο, γιατί πάντα θα πρέπει σε κάθε μεταγραφή, πέρα από το βιογραφικό, το οποίο έχω ξαναπεί και θα συνεχίζω να λέω, είναι μόνο για να ενθουσιάζεται ή για να μην ενθουσιάζεται ο κόσμος, έτσι. Εδώ νομίζω και προφανώς έχουμε ένα βιογραφικό το οποίο ενθουσιάζει τον κόσμο του Παναθηναϊκού, αλλά από την άλλη αυτό που μετράει είναι πάντα η ουσία, είναι πάντα το ποδόσφαιρο, είναι πάντα τα χαρακτηριστικά, και εδώ μιλάμε για ένα παιδί το οποίο τουλάχιστον αυτά που μας είχε δείξει πριν έρθει στον Παναθηναϊκό είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο και θεωρητικά πάντα, έτσι. Αποτελεί μια αναβάθμιση για τον Παναθηναϊκό στα άκρα της επίθεσης. Δηλαδή του δίνει στοιχεία, του δίνει χαρακτηριστικά, του δίνει πράγματα τα οποία δεν έχουν σε μεγάλο βαθμό οι εξτρέμ που διαθέτει αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του, με πρώτο και πιο σημαντικό το ένας εναντίον ενός. Δηλαδή καθόμουν τώρα το τελευταίο 2 ώρα, ας πούμε, και με τη βοήθεια του Vice Scout και έβλεπα πράγματα τα οποία αφορούν το παιχνίδι του. Όταν βλέπεις δηλαδή ένα παιδί το οποίο ολοκληρώνει, ας πούμε, μια σεζόν για παράδειγμα του 21-22 και έχει σχεδόν 9 τρίπλες ένα παιχνίδι, όπου οι 5 σχεδόν είναι επιτυχημένες, και για παράδειγμα ο μέσος όρος των εξτρέμ του Παναθηναϊκού είναι στο μισό από αυτό, και στις προσπάθειες να περάσουν αλλά και στην επιτυχία, καταλαβαίνουμε όλοι πάρα πολύ καλά ποιο είναι το δυνατό στοιχείο αυτού του ποδοσφαιριστή, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες ώρες, το αργότερο αύριο, έτσι, το πιο πιθανό είναι να βρίσκεται στην Ελλάδα, να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει ώστε να ενσωματωθεί και να τεθεί στη διάθεση του Ντιέγο Αλόνσο. Δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός θα τον προλάβει να τον δηλώσει σήμερα. Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, προκύπτει. Το πήγα μονόλογο. Ναι, όχι, όχι. επειδή ούτως ή άλλως είναι και πιεσμένος ο χρόνος. Προκύπτει από το δικό σου ρεπορτάζ αυτό που γράφουν στην Τουρκία, ότι θα φύγει τις επόμενες ώρες από την προετοιμασία της Γαλατά στην Αυστρία για να βρίσκεται εδώ στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, σήμερα, αύριο. Ψάχναμε τις πτήσεις. Ναι, είναι θέμα χρόνου το πότε θα έρθει στην Αθήνα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή έχουν απομείνει μόνο τα τυπικά. Και πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί στην Αυστρία ο ΤΕΤΕ ήταν απόλυτα ενεργός. Βλέπω εδώ ότι έχει παίξει και σε 2 φιλικά. Ένα με τη Λάσκη, ένα με τη Φορτούνα Ντίσσελντορφ, έχει παίξει 45 και 45 λεπτά. Είναι απόλυτα ενεργός, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Οπότε έρχεται και παίζει, που λέει ο λόγος. Δηλαδή γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός θα προλάβει, μήπως τον δηλώσει απόψε. Σε μια δήλωση της λίστας, την οποία περιμένουμε να δούμε αν θα είναι ο Ιωαννίδης. Αν είναι μέσα, σημαίνει ότι στον Παναθηναϊκό πιστεύουν και θεωρούν
ότι ο παίκτης θα μπορεί να είναι διαθέσιμος στον επαναληπτικό σπουδάρια, ναι, την πρώτη μέρα του Αυγούστου. Και κατά τα λοιπά να αφήσουμε λίγο τα μεταγραφικά που okay, προφανώς μας απασχολούν πάρα πολύ και μας απασχόλησαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Και τι ωραία που... Κάτι τελευταίο πριν σήμερα, αφήσουμε τα μεταγραφικά. Περί Μπράγκα, περί Σφίνας Μπράγκα για Βαγιανίδη. Και Βαγιανίδη. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι αυτή την εβδομάδα. Είτε έχει να κάνει με την Μπράγκα είτε με την ναι. Βοταφόγκο. Με την Βοταφόγκο, όπου η πρόταση της Βοταφόγκο ισχύει στο τραπέζι. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει απόφαση. Και νομίζω δεν βλέπω να το κάνει άμεσα. Βλέπεις να αλλάζει δηλαδή. Πιθανότητα. Αλλάζει από ποια άποψη. Η απόφαση να παραχωρηθεί. Δίνεις πιθανότητες. Όχι, εννοείται. Είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες ότι είναι 55, έλεγα ότι είναι 51-49, ξέρεις το 1 αυτό το παραπάνω, το 2 αυτό παραπάνω, να είναι προς την πώληση. Αλλά είναι μια απόφαση η οποία δεν έχει πάρθει. Και θα πρέπει ναι. να περιμένουμε. Mm-hmm. Γιατί είναι ένας παίκτης τον οποίο τον έχει ψήσει, πολύ τον Αλόνσο, είναι αυτή η πραγματικότητα. Και να δούμε τι θα συμβεί. Mm-hmm. Από εκεί πέρα υπάρχει το αυριανό παιχνίδι που είναι πάρα πολύ σημαντικό μας για τον Παναθηναϊκό. Τις προηγούμενες ώρες είχαμε τις ένδειξεις που την Ντιέγκο Αλόνσο, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι η ομάδα του είναι έτοιμη, πιστεύει σε αυτή και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει το τριφύλι τόνισε μεταξύ άλλων να υποτιμήσει την Μπότεφ και να μην πολύ καλά θα κάνει. Ειδικά αυτή την εποχή. Και αφού είστε πιεσμένοι να πω πάρα πολύ γρήγορα για να είμαστε σωστοί, δίκαιοι και να σεβόμαστε έτσι και τον αντίπαλο ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγο συνέντευξη τύπου του προπονητή της Μπότεφ, έτσι του Ντούσαν Κέρκης, ο οποίος μεταξύ άλλων έχει πει ότι πολλές φορές θα είμαστε σε θέση άμυνας αλλά έχουμε πιθανότητες να βάλουμε δύσκολα στον Παναθηναϊκό και να δούμε στο τέλος. Ότι νέος προπονητής για τον Παναθηναϊκό, αλλά με μεγάλη εμπειρία έχει πολύ καλούς παίκτες στον Παναθηναϊκό. Δεν σημαίνει ότι αν δεν είναι έτοιμοι ότι δεν μπορούν να παίξουν καλά. Γιατί είναι δεκάδα, γιατί μου είπατε ότι πιέζεστε και έχω βάλει το πόδι στον γκάζι. Νομίζω το είπε και ο Αλόνσο σήμερα, ότι έχει καταλήξει στους 11. Εγώ θα πάρω το ρίσκο μου. Έτσι. Ναι. Εντάξει, έχουμε πει όλες τις προηγούμενες μέρες ότι υπάρχουν 13-14 παίκτες που είναι πιθανοί. Νομίζω θα δούμε το Λοντίνγκιν κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά το Βαγιανίδη το γετράει με το Σέκεφελτ, ο της άμυνας. Και αριστερά θα πω τον Μλαντένοβιτς, αντί του Κότσιρα, που και αυτός έχει πιθανότητες. Στη μεσαία γραμμή Αράο Μαξίμοβιτς, έτσι, στο 6 και στο 8, στο 10 ο Μπακασέτας. Στα φτερά ο Μαντσίνι με τον Τζούρισιτς και στην κορυφή της επίθεσης πιθανότατα ο Γερεμέγιος. Αν και δεν θα μου έκανε έκπληξη εκεί να βλέπαμε το Σπόρα, γιατί η εικόνα του Σιδού στα φιλικά αυτό που είπες δεν ήταν χθες, και τόσο καλή. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, φίλε. Νικόλα, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Και για ό,τι νεότερο θα τα ξαναπούμε.